Επειδή το κόμμα, η αξιωματική αντιπολίτευση, το κόμμα σας πληροφορείται την κατάσταση, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Παραδείγματος χάρη, εάν αύριο υποχρεωθεί ο κύριος Τσίπρας να πάρει ένα μνημόνιο και το πάρει με απόλυτο ρεαλισμό, ανεξάρτητα αν υποχωρήσει ο άνθρωπος, προκειμένου να αποκτήσει η χώρα νέα χρήματα, εσείς θα τον στηρίξετε εντός της Βουλής? Κοιτάξτε, κύριε Τράγκα, να δούμε πρώτα απ' όλα ποια θα είναι η συμφωνία. Μην το πείτε από την πρώτη στιγμή. Ωραία, παίρνει ένα χειρότερο από του Χαρντούβελ. Γιατί φτάσαμε στο σημείο να διαπραγματευόμαστε με, αν θέλετε, με ανελαστικούς ανθρώπους, δηλαδή άκαμπτους. Και εγώ σας λέω το εξής, ότι έγιναν οι εκλογές, έχασε η Νέα Δημοκρατία, ήθελε ανανέωση ο κόσμος, ήθελε ένα νέο πολιτικό σχήμα πάνω. Εντάξει, η πολιτική είναι και μόδα εδώ που τα λέμε, κύριε Καραγκούνη, και τα πρόσωπα είναι μόδα, όλα, όλοι μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται ένα νέο μνημόνιο και παίρνει μια νέα πακετιά, νέα δανεικά κτλ. Η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει, εφόσον πορεύεται φιλοευρωπαϊκά ο κύριος Τσίπρας, τη νέα σύμβαση? Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε εκείνη τη στιγμή. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς. Θα το δείτε αν θα το ψηφίσετε ή όχι, δηλαδή. Ναι, ναι, θα το δούμε. Θα το υπάρχει περίπτωση δηλαδή να πάτε στον αντιμνημονιακό χώρο? Δεν είναι θέμα αντιμνημονιακού χώρου. Το ζήτημα είναι ποια συμφωνία θα έρθει. Διότι αν έρθει μια τελείως υφυσιακή συμφωνία με νέους φόρους. Εμείς, ξέρετε, κύριε Τράγκα, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε, όταν είχαμε τουλάχιστον τα οικονομικά διαθέσιμα, και εμείς το φωνάζαμε. Και εγώ είμαι ένας από αυτούς που το φώναζα συνεχώς, αλλά όλα τα στελέχη. Και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που ήταν πρώτο μέλημά του. Ο πλέον κοιτάει την κάμερα, σας παρακαλώ, ευχαριστώ. Τι ήταν? Να μειώσουμε όσο μπορούμε τη φορολόγηση. Μιλούσαμε τότε για flat rate 15%. Να μειώσουμε και να εξαφανίσουμε την έκτακτη εισφορά. Ο ένφια κάθε χρόνο, όπως είχαμε προγραμματίσει, 7%, 7%, 7%, να μειώνεται συνεχώς. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Τα φορολογικά βάρη να τα κατεβάσουμε. Γιατί δεν μπορεί να έχει ανάπτυξη διαφορετικά. Γιατί αυτό που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα είναι και ποιο είναι το καινούριο αφήγημα. Ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο που το φωνάζαμε και το λέγαμε κι εμείς. Εντάξει, μόλις φύγουμε από το μνημόνιο, πρέπει να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Ναι. Διότι αν η επόμενη μέρα είναι γεμάτο φόρους, τότε νομίζω θα έχουμε πάλι ελλείμματα και του χρόνου και του παραχρόνου και ούτω καθεξής. Με λίγα λόγια, και να έρθω λίγο και να κάνω το γενικότερο σχόλιο. Χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η ευκαιρία αυτή ήταν να απαλλαγούμε οριστικά από το μνημόνιο. Και για να απαλλαγείς οριστικά από τον αναγκαστικό δανεισμό, πρέπει να έχεις ένα προαπαιτούμενο. Να μην έχεις ανάγκη να κάνεις αναγκαστικό δανεισμό, και αυτό γίνεται μόνο με την έξοδο στις αγορές. Γιατί εμείς, εάν ήταν η Νέα Δημοκρατία, τον Ιούνιο δεν θα είχε ανάγκη η χώρα άλλων χρημάτων? Όχι. Δηλαδή γιατί δεν θα έπρεπε για να πληρώσει τον Ιούλιο αυτές τις δοσάρες που έρχονται να πάρει κάποια χρήματα? Ήδη εσυζητήτω. Ήδη εσυζητήτω να πάμε σε μια γραμμή πιστολιπτικής. Θα είχαμε ολοκληρώσει την πέμπτη αξιολόγηση, θα είχαμε κάνει τη συμφωνία, θα εισπράταμε πρώτα απ' όλα τα 7,2 δις ευρώ που δεν τα έχουμε εισπράξει. Αυτά. Από δεν θα κάναμε άλλη συμφωνία για τα υπόλοιπα. Για όχι, 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 καθόλου, καθόλου. Γιατί είχαμε κάνει τη συμφωνία της CCCL, αυτή της πιστολιπτικής γραμμής. Θα σας πω το εξής. Και πέρσι έπρεπε να πάρουμε τα 7,2 δις ευρώ. Ξέρετε, τα χρωστάνε από το 2013. Ναι. Δεν τα πήραμε ποτέ. Γιατί? Γιατί βγήκαμε στις αγορές και καλύψαμε αυτό το χρηματοδοτικό κενό και δεν χρειάστηκε να πάρουμε καθόλου μέτρα. Αυτό θα κάλυπτε όλο το χρόνο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Να πάμε έμφυα, λίγο... Μισό λεπτό. Έμφυα δεν ήταν δικό σας? Βεβαίως. Φορολέλαπα είναι. Τώρα που τον έχει ο Τσίπρας και πρέπει να τον εφαρμόσει. Εμείς λέγαμε όμως με μείωση 7%. Πρέπει να τον εφαρμόσει. Εσείς δεν ευθυγραμμίζεστε με την εφαρμογή του έμφυα? Προσέξτε. Εμείς είχαμε για φέτος του χρόνου και παραχρόνου 7% μείον. Α, τι σημαίνει αυτό? Υποσχεθεί... Σημαίνει ότι θα πήγαινε σε φορολόγηση ακινήτων πολύ πιο ήπια και στα παλαιότερα δεδομένα. Αυτή ήταν η εμείς δική μας στόχευση. Εμείς μιλάμε για κατάργηση πλέον. Καλά, ο κ. Τσίπρας μιλάει για διατήρηση και ίσως υπάρξει. Δεν μιλάει για διατήρηση, κύριε Καραγκούνη. Μην μόνο να ολοκληρώσω και εγώ δεν διακόπτω. Θα μπορούσα να κάνω πάρα πολλές φορές με αυτά που λέω. Μου την πρόβλεψή σα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Τι γίνεται. Πείτε μου την πρόβλεψή σα. Η πρόβλεψή μου είναι εξής. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη. Γιατί ακούω τώρα και την κυρία Χρυσοβελόνη και την κυρία Χαραλαμπίδου να λένε ότι δεν πρόκειται να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο. Ήθελα να ξέρω αυτή τη στιγμή τι συζητάνε. Δηλαδή το ΦΠΑ που θα αυξηθεί, τι έκτακτες εισφορές, πάνε να συμφωνήσουν στο τρίτο μνημόνιο. Για να πάρει τα χρήματα αυτά ώστε να καλύψει χρηματοδοτικές σου ανάγκες. Είναι μια σύμβαση καινούρια που θα κάνουν. Για να κάνουν αυτή τη σύμβαση θα πρέπει να πάρουν καινούρια μέτρα. Συζητάνε τα μέτρα. Άκουγα τον κύριο Βαρουφάκη σήμερα να λέει ότι του ζητάνε να πάει ο μισθό σε 700 ευρώ. Αυτά δηλαδή τι είναι? Είναι αναπτυξιακό μοντέλο, φαντάζομαι. Δεν θα τα υπογράψουμε. Όχι μνημόνιο. Ναι, τι τα συζητάτε τώρα, τότε κύριε Χρυσοβελόν, γιατί κάθεστε στην κυβέρνηση? Αφού λέτε ότι θέλετε να φύγετε, μα ήδη τα συζητάτε. Τι είπαμε?
Ήδη αυτή τη στιγμή συζητάτε τα μνημονιακά μέτρα. Γιατί θα είστε στην κυβέρνηση τότε. Αν λέτε ότι δεν έχετε υπογράψει, δηλαδή τι περιμένετε. Περιμένετε δηλαδή. Συγγνώμη τώρα. Περιμένετε σε ένα μήνα, σε 20 μέρες που αναγκαστικά, όπως λέει ο κ. Βαρουφάκης, θα πρέπει να υπογράψετε ή δεν ξέρω εγώ σε πόσο χρονικό διάστημα. Ό,τι αρπάξετε δεξιά και αριστερά από το δημόσιο τομέα. Όταν θα έρθει η ώρα τότε, θα φύγετε. Τότε γιατί κάθεστε. Κύριε Καραγκούνη, αν κάνετε γνώση με τα λιγότερα και να υπογράφετε με εξοπλιστικά. Κύριε Καραγκούνη, μην κάνετε όνειρα. Δεν είναι συνηχτό. Το αν θα φύγουμε ή θα μείνουμε είναι δικιά μα δουλειά. Ναι, λέω, γιατί λέτε στον κύριο Τράγκα. Μην ακυρώνετε τις προσπάθειες του Υπουργού Οικονομικών. Ακούστε λίγο, λέτε στον κύριο Τράγκα ότι αν έρθει ένα νέο μνημόνιο θα φύγετε από την κυβέρνηση. Πώς? Μα είδες εσείς το τρίτο μνημόνιο. Ποιος σας τα λέει αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά με συγχωρείτε πολύ. Δεν μπορούν να φύγουν από την κυβέρνηση πριν δουν αν κλείνει τρίτο μνημόνιο. Καλά, κύριε Τράγκα, γιατί συζητάμε τώρα. Δηλαδή δεν μπορούν να φύγουν. Συζητάμε να μην πάρουμε λεφτά. Δεν καταλαβαίνω. Μα ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας το λέει. Ότι πάνε να πάρουν λεφτά για να καλύψουν χρηματοδοτικές ανάγκες. Αυτά τα λεφτά θα έχουν ένα αντίκτυπο. Ποια θα είναι αυτά, το ΦΠΑ, τα 700 ευρώ, η μειώση των μισθών και των συντάξεων, ο ΕΛΦΙΑ. Θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σα, κύριε Καραγκούνη, γιατί είστε έμπειρο πολιτικό. Εσείς χαρακτηρίζετε ως πολιτική ανεπάρκεια αυτό που συμβαίνει ή ως ένας, θα έλεγα, ομός ευρωπαϊκός εκβιασμός απέναντι στον κύριο Τσίπρα για την κυβέρνησή του. Δηλαδή πρέπει να πούμε ότι είναι πολιτικά ανεπαρκής η κυβέρνηση ή δεν έχει τις κατάλληλες διεθνείς διασυνδέσεις ή αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει, επειδή είναι πρόσφατα εκλεγμένη αριστερή κυβέρνηση, έναν ομότατο ευρωπαϊκό εκβιασμό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Εγώ λέω τα τελευταία 2,5 χρόνια με την έννοια ότι εμείς ήμασταν στην κυβέρνηση. Και το Σαμαρά εκβίαζαν, το είπε. Φανταστείτε. Και το Σαμαρά εκβίαζαν, το είπε. Ίσα-ίσα τώρα. Το είπε στην κυρία Τρέμη. Είπε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Καραγκούνη, ότι κάθε μέρα του ανεβάζαν τον πύχη. Δεν έχει χρώμα, δεν έχει ιδεολογία. Έτσι, μπράβο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι συγκεκριμένες οι ανάγκες που πρέπει να καλύψει η χώρα. Φανταστείτε τι εκβιασμούς είχαμε δεχθεί εμείς πριν από 2,5 χρόνια, όταν είχαμε 7,5% ύφεση και 9,5% έλλειμμα στο ΑΕΠ. Φανταστείτε τι εκβιασμούς δεχθήκαμε και φανταστείτε πόσα πράγματα έπρεπε να κάνουμε για να σταθεροποιηθεί η οικονομική κατάσταση. Ναι, με τις αισθήσεις του Νικολαίου βεβαίως δεν πέρασε. Ποιος λέει ότι βρισκόμαστε σε παράδεισο. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και δηλαδή, εσείς τα λέγατε στον κύριο Τσίπρα από την αρχή, από τις 20 Φεβρουαρίου και πριν, ότι να μην διαπραγματευτεί ποτέ και καθόλου. Να μην δώσει, ας πούμε, στον κόσμο την αίσθηση της πολιτικής διαπραγμάτευσης. Εγώ σας πω το εξής. Μέχρι το 2013 πληρώναμε 16 δις ευρώ σε τόκους. Και μετά πληρώσαμε τον επόμενο χρόνο 6 δις. Αυτό έγινε χωρίς διαπραγμάτευση. Πώς έγινε δηλαδή. Έγινε γιατί σηκωθήκαν ένα πρωί και είπαν να μειώσουμε 10 δις τους τόκους. 10 δις είναι 3 ένφια, έτσι. Είναι 3 ένφια, συγγνώμη. Δεν είναι απλά τα νούμερα. Τι θέλω να σας πω. Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι κατεβάσατε τους τόκους με διαπραγμάτευση. Βέβαια. Μα πώς έγινε αυτό. Έγινε γιατί έτσι σηκωθήκαν ένα πρωί και είπαν να κατεβάσουμε τους τόκους 10 δις. Με διαπραγμάτευση γίνεται. Αλλά πώς. Όταν είσαι σε μια θέση διαπραγματευτική ισχυρή. Όχι όταν είσαι σε ανίσχυρη θέση. Όταν είσαι σε ανίσχυρη θέση. Δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Εγώ θα επιμείνω απέναντί σας, γιατί όχι μου αναλύετε καλά ορισμένα πράγματα, αλλά θα επιμείνω. Ναι, δεν πρέπει εσείς ως Νέα Δημοκρατία για αξιωματική αντιπολίτευση να βοηθήσετε αυτή τη στιγμή. Και τι προτείνω, όσο μπορείτε, Τράγκα. Τον κύριο Τσίπρα, τι προτείνω, ή να του προτείνετε διάφορα πράγματα. Να του προτείνετε διάφορα πράγματα. Εγώ πάντως θα θυμίσω στον κόσμο, γιατί εμείς ήδη έχουμε ψηφίσει. Εγώ άκουσα τον κύριο Σταμάτη το μεσημέρι, τον άκουσα το πρωί μάλλον στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, να λέω ότι πραγματικά δεν ήταν καλά τα πράγματα. Ποτέ δεν θα ήταν καλά, αλλά το παλεύαν, ας πούμε. Έδωσε τη δική του εξήγηση ο κύριος Δημήτρης Σταμάτης, ότι πραγματικά αγωνίστηκε η Νέα Δημοκρατία και εκβιάστηκε και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, αλλά δεν ήταν καλά τα πράγματα, το είπε και ο ίδιος. Εσείς πιστεύετε ότι ήταν παράδεισος, δηλαδή οι τελευταίοι μήνες διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όχι παράδεισος. Ήμασταν στην κόλαση και προσπαθήσαμε σιγά σιγά, όχι να πάμε στον παράδεισο, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να φέρουμε σε δημοσιονομική κατάσταση πολύ καλύτερα τη χώρα, ώστε και να διαπραγματεύεται περισσότερο, αλλά και να έχει τις δυνατότητες να καλύψει βασικές υποχρεώσεις. Δηλαδή, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δεν μπορεί η χώρα να είχε 9 δισεκατομμύρια ευρώ, να παραλάβαμε 9 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές, που αυτό έχει να κάνει και αντίκτυπο στην οικονομία, στην αγορά. Να παραδίδουμε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, γιατί δώσαμε 6 δις στην αγορά, και αυτή τη στιγμή είναι πάλι 4,2, 4,3. Υπάρχει στάση πληρωμών παντού. Τι λέω. Ναι. Αυτό που είναι πολύ βασικό, κύριε Τράγκη, να πάμε και στην επόμενη μέρα για να πούμε, ρωτάει κύριε Ξοβελώνη, τι προτείνει. Κύριε Καραγκούνη, δεν φοβάστε ότι αν τον Ιούνιο δεν επιτευχθεί συμφωνία για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να πάμε σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις που θα διαλύσουν την Νέα Δημοκρατία? Να διαλύσουν την Νέα Δημοκρατία για ποιο λόγο? Με ποια έννοια το λέω? Αυτή τη στιγμή η δημοσκοπήση είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τσίπρας έχει μία δεξαμενή δημοφιλίας, επειδή είναι καινοπό στην εξουσία 100 ημέρες. Όπως είδατε από την πείρα σας, πολύ μεγάλη. Αν αύριο το πρωί στηθούν προώρες κάλπες.
και η νέα. Και η, ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει πάλι πρώτος. Η Νέα Δημοκρατία μετά από δεύτερη ήττα, τι θα γίνει. Θα σας πω κάτι. Θα πάει σε εσωστρέφεια. Να βάλουμε τα πράγματα σε κουλαροχτυπήματα εσωτερικά. Αν είναι να μιλήσουμε το τι θα γίνει, αν έχουμε. Όχι, όχι, εγώ σας λέω. Μπροστά μας είναι η εξέλιξη. Θα σας πω κάτι. Θα γίνει. Σήμερα μου έλεγαν διάφοροι και ξένοι και ένας δημοσιογράφος φίλος μου, Αμερικανός, ότι είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο μιας αφετηρίας ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Τάξε. Γιατί πέστε ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να υποστεί ταπεινωτική ήττα. Εντάξει, και να οδηγεί σε εκλογές. Και να οδηγεί σε εκλογές στο άρμα. Αντιλαμβάνεστε τι εκλογές ήταν αυτές. Ναι. Με ποιο ερώτημα. Εγώ να σας πω κάτι. Εγώ θα σας το ερώτημα πω, θα είναι και πατριωτικό, κερδίσει, βέβαια. Έτσι. Εγώ πιστεύω θα κερδίσει. Ότι με ρίξαν οι ξένοι. Εγώ πιστεύω σε αυτές τις εκλογές. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το δίπολο και ποιο θα είναι το ερώτημα. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Όχι η Ευρώπη με την έννοια παραμονή της χώρας στην Ευρώπη, αλλά να μην γίνει η Ελλάδα μπανανία. Αυτό θα δηλαδή. Είναι το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Διότι δεν είναι το Ευρωπαϊκό Κόμμα. Εγώ να σου πω κάτι, διαφωνώ με αυτό. Γιατί κάπου το ακούμε. Διαφωνώ. Δεν είναι αυτή η ιστορία. Δεν είναι και το ζήτημα. Θα κερδίσει η παράταξη που θα εγγυηθεί ότι η χώρα δεν θα γίνει μπανανία. Ωραία, τι προτείνετε, μπορείτε να μας πείτε. Αφήστε το. Πάμε εδώ. Τώρα που την πείρα, πείτε μου κάτι. Όχι, αν έχετε την καλοσύνη να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί μου δίνει ωραίες απαντήσεις και θέλω να τις εναρμολογήσω. Πείτε μου κάτι, εσείς πραγματικά πιστεύετε ότι αν ο κύριος Τσίπρας αποφασίσει να πάει σε κάλπες για να μην σπάσει τις κόκκινες γραμμές του, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή θα γυρίσει πάλι προς τον πόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Δεν είναι θέμα αν θα γυρίσει στον πόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που αυτό θα γίνει και θα γίνει σε πολύ συντριπτικό ποσοστό. Γιατί εκεί, αν πάμε σε εκλογές. Δεν έχετε δείγματα δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική εκκρεμότητα που είναι ανοιχτή. Ο κόσμος τι περιμένει? Ο κόσμος περιμένει να τελειώσει αυτή η αβεβαιότητα. Το λέω εγώ, το λένε οι δημοσκοπήσεις. Το 78% σου λέει τέλειωνε, κλείσε τη συμφωνία. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ελοχεύεται αυτή την ευκαιρία. Ότι ενεδρεύεται πολιτικά. Σε καμία περίπτωση. Πολιτικά λέω. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που είπαμε να κλείσει συμφωνία. Εμείς το φωνάζουμε από πρώτη μέρα. Γιατί ξέραμε ότι όσο δεν κλείνει η συμφωνία. Καλά. Όσο δεν κλείνει η συμφωνία, θα τοποθετηθείτε. Όσο δεν κλείνει η συμφωνία, απλά ανεβαίνει ο λογαριασμός. Και φαίνεται με αυτό. Την ίδια ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία, κύριε Καραμπούνη, με την ίδια ηγεσία, δηλαδή με τον κύριο Σαμαρά, γιατί πάλι θα πορευτείτε στο ενδεχόμενο που γίνουν εκλογές. Θα τον εμπιστευτεί, πιστεύετε, ο κόσμος και πάλι, ο λαός. Διότι 2,5 χρόνια είναι αυτός ο οποίος κράτησε τη χώρα ζωντανή. Και βεβαίως για αυτόν τον λόγο τον εμπιστευτεί. Για αυτόν τον λόγο απλά θα τον εμπιστευτεί. Αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Αν η χώρα οδηγηθεί, θα είναι καταστροφικό. Ούτε καν μπορώ να σκεφτώ ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές. Ειδικά σε αυτό το σημείο. Και ούτε καν μπορώ να το σκεφτώ, γιατί αυτό θα, σημάνει, ήτανε... αυτό θα σημάνει την οριστική καταστροφή της χώρας. Κύριε Καραμπούνη, πρέπει να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, πιστεύω, και οι δικές σας απαντήσεις. Στο crashonline.gr που μεταδίδει ζωντανά την εκπομπή μετά τις 9:45 μπορείτε να βρείτε όλα τα σχόλια της κυρίας Χαραλαμπίδου, της κυρίας Χρυσοβελώνη και φυσικά του κυρίου Καραγκούνη, που μας έδωσε, πιστεύω, αρκετές απαντήσεις για το πώς μπορεί να πορευθεί η αξιωματική αντιπολίτευση σε περίπτωση ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων. Πάμε σε ένα διάλειμμα, κυρία Πλατάνου, και αμέσως μετά ακόμα πιο ενδιαφέρουσα συνέχεια.